Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο δέρμα της πόλης. Σήμερα βρεθήκαμε 3 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη στα δυτικά στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Εδώ στέκουν από το 1920 τα άγνωστα σε πολλούς Ινδικά στρατιωτικά κημητήρια. Άνοιξη του 15 στη Γαλλία συγκροτείται η λεγόμενη στρατιά της Ανατολής υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μωρίς Αράιγ. Όταν πρέπει να γίνει ένα σώμα το οποίο θα προσπαθήσει να σώσει το σερβικό στρατό από την καταστροφή, όταν επιτίθονται ταυτόχρονα η Γερμανία, η Αυστριακή και η Βούλγαρη. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος που ευσπεσμένα έρχονται εδώ οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, αρχίζουν να αποβιβάζονται στις 5 Οκτωβρίου του 1915 και θα μείνουν εδώ και μετά το τέλος του πολέμου, μετά την ανακοχή. Λέγεται μέτωπο της Θεσσαλονίκης ή μακεδονικό μέτωπο, δηλαδή είναι, στα γαλλικά είναι το μακεδονικό υπηρεσί, η Front Macedonien, και τους Βρετανούς είναι Σαλόνικα Front. Έτσι, και μάλιστα με K και όχι με C. Εδώ θα έχουμε στρατεύματα που σε κάποια στιγμή θα φτάσουν τις 570.000 άντρες. Θα είναι οι Γάλλοι, η στρατιά της Ανατολής, που δεν είναι μόνο οι ίδιοι οι Γάλλοι από τη Μητροπολιτική Γαλλία, αλλά έχουν στρατεύματα από την Ινδοκίνα, δηλαδή τα μέρη του Βιετνάμ, του Λάος και της Καμπότζης. Έχουν επίσης από τη Μαδαγασκάρη, από την Αφρική, έχουν από τη Σομαλία, από την Αλγερία, το Μαρόκο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν από πολλές αφικίες. Ναι. Οι Βρετανοί φέρνουν μαζί τους Ινδούς, φέρνουν Πακιστανούς, φέρνουν Νεπαλέζους, όλοι αυτοί είναι οι τότε Βρετανικές Ινδίες, φέρνουν από την Αίγυπτο, φέρνουν από την Κύπρο. Από τις αποικίες που είχαν. Ακριβώς, δηλαδή φαίνεται το τι ήταν η αυτοκρατορία μιας εποχής εκείνης, δηλαδή που ήταν η Μητρόπολη και οι αποικίες. Τι θέλουμε, θέλουμε μολαράδες, πάρε από εκεί, τι θέλουμε, θέλουμε εργάτες, πάρε από εκεί. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν εκείνη την εποχή. Αυτά τα άτομα, οι Ινδοί που έρχονται, είναι άτομα φτωχά, έτσι, συνήθως, ή χαμηλής κοινωνικής τάξης, σωστά? Έχουμε δύο κατηγοριών άτομα. Αυτοί που έρχονται από το Πουντζάμπ, που τώρα είναι χωρισμένο ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, είναι κυρίως άτομα χαμηλότερων καστών, γιατί για κάστες μιλούμε εκείνη την εποχή. Σωστά. Και έχουμε και μια σειρά κυνηγών, οι οποίοι έρχονται από το Νεπάλ. Αυτοί είναι, συνεργάζονται παραδοσιακά με τη Βρετανία και με το Βρετανικό στρατό και συνέχιζαν να στρατολογούνται ακόμα και τις προηγούμενες δεκαετίες, και μάλιστα κάνουν τις πιο δύσκολες αποστολές, διότι είναι άτομα μεγάλης αντοχής και υψηλής ευφυΐας και πολύ αποτελεσματικής μαχητικότητας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βοηθητικοί. Για ποιο λόγο ήθελαν τους Ινδούς? Τους ήθελαν ως όχι τόσο οχθοφόρους, όσο κυρίως οδηγούς για τα μουλάρια, έτσι, που κουβαλούσαν τα πολεμοφόδια. Τους ήθελαν επίσης για υπηρετικό προσωπικό των αξιωματικών, οι ορντινάτσες που λέμε. Και επίσης υπάρχει βοηθητικό προσωπικό και για τα άλογα και για τα ζώα. Και για τη μεταφορά του ζώα. Νερού και ναι, για τα ναι. ζώα. Είναι χαμάλιδες, πλήντες ναι. ρούχων. Βέβαια οι Ινδοί δεν είναι οι περισσότεροι μουλαράδες στο Βρετανικό στρατό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι τελικά ήταν οι Κύπροι, διότι είδαν ότι μετά το 16, δηλαδή μόλις θα αρχίσουν να πάνε τα ζώα στο μέτωπο, τα κανονικά τα μουλάρια που είχαν μαζί τους οι Βρετανοί, όπως και οι Γάλλοι, εξαφανίζονταν λόγω των εκρήξεων, δεν άντεχαν. Και είδαν ότι τα μοναρικά μουλάρια τα οποία συνέχιζαν χωρίς να έχουν πρόβλημα ήταν τα κυπριακά. Έτσι φέρανε μουλάρια από την Κύπρο, οι Ινδοί όμως δεν μπορούσαν να τα κουλαντρήσουν, που λέμε, επομένως αναγκάστηκαν να φέρουν και Κύπριους
για ως μουλαράδες. Μάχημοι Ινδοί στρατιώτες στις αγγλικές μονάδες υπήρχαν οι αξιωματικοί? Σίγουρα υπήρχαν οι παξιωματικοί, σίγουρα υπήρχαν μάχημοι στρατιώτες. Έχοντας υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο Βρετανικός στρατός εκείνη την εποχή, ήταν ξεχωριστές μικρές μονάδες, λόχοι μέσα σε μεγαλύτερες μονάδες. Άρα δηλαδή δεν υπήρχε μια ινδική μεραρχία, έτσι, αλλά ήταν αυτά τα βοηθητικά σώματα τα οποία ενσωματώνονταν στην κάθε βρετανική ημεραρχία. Άρα οι μάχημοι ήταν χαμηλόβαθμοι, δεν ήταν υψηλόβαθμοι. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε 520 Ινδούς οι οποίοι σκοτώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία? Ας πούμε καλύτερα ότι ήταν 500... Ήταν από την Ινδία. Από την Ινδία, έτσι, από τις Βρετανικές Ινδίες, όπως λένε. Και αυτοί είναι που βρίσκονται σε αυτό το νεκροταφείο θαμμένοι, συν κάποιους περισσότερους από 100, πρέπει να είναι 164 άτομα, τα οποία έχουν πεθάνει είτε στη θάλασσα, είτε στο Αιγαίο, είτε στα πεδία των μαχών, που δεν μπόρεσε να γίνει η ανακομιδή τους και γι' αυτό το λόγο μνημονεύονται σε αυτό το μνημείο που είναι από πίσω σας. Οι περισσότεροι πάντως έχασαν τη ζωή τους από τις αρρώστιες της εποχής, την ελονοσία κυρίως, έτσι, ή από το κρύο, σωστά? Αυτό συμβαίνει στους περισσότερους στρατούς, όχι όμως στους Ινδούς. Διότι οι Ινδοί δεν βρέθηκαν στα μέρη που μαστίζονταν από την ελονοσία και επίσης και οι ίδιοι προέρχονταν από τέτοιες περιοχές. Δηλαδή το σώμα τους ήταν συνηθισμένο. Αυτό συνέβαινε με όλους τους άλλους. Ο Βρετανικός στρατός δηλαδή υπέφερε το καλοκαίρι του 1916 και το καλοκαίρι του 1917 αυτοί που ήταν κοντά στο Στριμώνα ή αυτοί που ήταν κοντά στον Αξιό. Οι Ινδοί όμως δεν είχαν τέτοιο. Οι Ινδοί όμως δεν ήταν συνηθισμένοι από το κρύο. Δεν είχαν πρόβλημα με το κρύο. Γιατί και το Πουντζάμπ έχει ψόμετρο, έτσι, δεν είναι στην επιφάνεια της θάλασσας. Απλώς ήταν διαφορετικές συνολικά οι συνθήκες στις οποίες κλήθηκαν να εργαστούν και να πολεμήσουν. Αυτό ήταν που τους δημιουργεί το πρόβλημα. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι ήταν ανθεκτικοί ως υποκείμενα και επομένως μπόρεσαν να προσφέρουν στο Βρετανικό στρατό περισσότερο από ότι οι Αιγύπτιοι ή άλλες ομάδες που έχουν έρθει από τις εποχές εκείνης. Ινδουιστές δεν θάβονται, αλλά καίγονται, σωστά? Οι μουσουλμάνοι και οι ορθόδοξοι θάβονται. Έχουμε την καύση των νεκρών και πραγματικά μαζεύουν για τους Ινδουιστές τις τάχτες τους και μπαίνουν είτε σε κάποιο οικογενειακό τέτοιο, είτε σκορπίζονται στο νερό, οπουδήποτε, έτσι. Στην περίπτωση μας εδώ υπάρχει για τους Ινδουιστές αυτό το μνημείο που φιλοξενεί τις στάχτες 384 Ινδουιστών, αλλά έχουμε και μουσουλμάνους που βλέπετε είναι θαμμένοι σε ατομικές ταφές. Έχουμε επίσης και Σιχ, έτσι, διότι οι Σιχ καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα εκεί στο Πουντζάμπ. Αυτό που είναι ιδιαίτερο είναι ότι και κατά πάσα πιθανότητα είναι το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο νεκροταφείο αφιερωμένο αποκλειστικά στους νεκρούς από τις Βρετανικές Ινδίες. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν
διότι εδώ ήταν το στρατόπεδό τους, εδώ δηλαδή βρίσκονταν τα άλογα, τα μουλάρια και όλα τα υπόλοιπα και οι εφοδιοπομπές. Είμαστε ακριβώς δίπλα στην οδό Μοναστηρίου, επομένως από εδώ πήγαινα προς το μέτωπο. Παραδίπλα είναι ο σταθμός, η στρατιωτική στάση που φορτώνονταν. Το στρατόπεδο Γιάκα, που φυσικά ήταν μέρος εκείνης της εποχής των μεγάλων στρατοπέδων της Κοινοπολιτείας και της Γαλλίας. Άρα αυτός ήταν ο χώρος τους. Αυτό είναι το πρώτο. Επίσης υπήρχαν νοσοκομεία εδώ στη γύρω περιοχή, καλύτερα αυτό που ονομάζουμε casualty stations. Το δεύτερο είναι ότι στην Θεσσαλονίκη δεν δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κεντρικό νεκροταφείο, όπως συνήθως γίνεται, αλλά δημιουργήθηκαν 4 περιφερειακά, ξεκινώντας από το Ζεϊτελίκ της Μίκρας, του Χορτιάτη και αυτό εδώ. Και τέλος, ο Βρετανός, ο Σκοτσέζος μάλλον, ο αρχιτέκτονας, ο Ρόμπερτ Λόριμερ, που είναι υπεύθυνος για όλα τα νεκροταφεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας, αυτός ήταν που επέλεξε να κάνει ένα ξεχωριστό νεκροταφείο για τους προερχόμενους από τις Βρετανικές Ινδίες. Όταν σκοτώνονταν στο μέτωπο ένας-ένας τους έκαιγαν, αλλά όταν ήταν πολλοί δεν τους καίγαν και γι' αυτό τους θάψαν. Τώρα αυτό έχει βάση? Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει, σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι όλα αυτά εξαρτώνται και από τις συνθήκες της εποχής. Δηλαδή, αν έχεις πρόσβαση στους νεκρούς σου, τότε μπορείς να τον κάνεις. Τις περισσότερες φορές όμως, οι νεκροί βρίσκονται σε αυτό που ονομάζουμε στη νεκρή ζώνη, δηλαδή ανάμεσα στα χαρακώματα του ενός και του άλλου. Επομένως, είτε δεν μπορούσε να τους πάρεις πίσω, είτε από τους βομβαρδισμούς εξαϊλώνονταν τα πτώματα, επομένως δεν υπήρχε η δυνατότητα ανακομιδίες. Το μνημείο που βλέπουμε δίπλα μας, εδώ έχει τις τάχτες των Ινδουιστών, όπου για να γίνει η ταφή τους, η τοποθέτησή τους, έγινε ξανά μια τελετουργική ταφή, δηλαδή δεν βασίστηκαν στην πρόχειρη καύση που είχε γίνει στο μέτωπο. Πίσω μας είναι οι αγνοούμενοι, έτσι, όσοι δηλαδή είτε δεν μπόρεσαν να τους βρούνε, είτε έχουν ταφεί σε ένα μέρος και έχουν χαθεί τα στοιχεία τους. Mm-hmm. Και στα φόπλακες εδώ βλέπουμε χάραξη, είναι χαραγμένο το όνομα και η ημερομηνία θανάτου, σωστά? Αυτή η τάφη εδώ είναι μουσουλμάνων? Πίσω μας είναι οι μουσουλμάνοι και οι Σιχ και έχουν όχι μόνο τα ονοματεπώνυμα και το βαθμό, αλλά έχουν και άλλα στοιχεία, δηλαδή αλλού αναγράφεται η μονάδα, αν ήταν σε συγκεκριμένη μονάδα, διαφορετική δηλαδή από αυτή των ημιονυγών. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να γράψουν οι οικογένειες μία αφιέρωση στο νεκρό. Δηλαδή στα περισσότερα βρετανικά νεκροταφεία υπάρχουν πολλές αφιερώσεις. Εδώ σπανίζουν και ο λόγος είναι συγκεκριμένος, ότι οι περισσότεροι προέρχονται από το Πουντζάμπ. Το Πουντζάμπ όμως είναι η περιοχή αυτή της Ινδίας που όταν έχουμε τον πόλεμο μετά το 1947 και την ανεξαρτησία μεταξύ των Πακιστανών και των Ινδουιστών, τότε η ανταλλαγή των πληθυσμών, η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληθυσμών στην ιστορία, έγινε ακριβώς στο Πουντζάμπ. Επομένως, φεύγοντας, χάθηκε η μνήμη. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι στο Πουντζάμπ μέχρι το 1940-45 να θυμούνταν τον νεκρό που είχαν εδώ ή ακόμα και να έστελναν αφιερώματα μέσα στους κοινοπολιτείες, διότι από τότε υπήρχε αυτή η υπηρεσία, αλλά μετά, όπως καταλαβαίνετε, gone with the wind. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, κύριε Βλασίδη, ο τάφος είναι από πλοίο, βλέπουμε ότι είναι κατάστρωμα, πλήρωμα, ναι, πλήρωμα είναι πλοίου. Boy, δηλαδή είναι ναύτης σε ένα μεταγωγικό πλοίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 7 Μαρτίου του 1918. Έτσι, και βλέπετε ότι είναι και στα αγγλικά αλλά και στην γλώσσα του οι επιγραφές. Mm-hmm. Εκεί είναι πυροσβέστης από άλλο πλοίο. Ναι. Και από εδώ και πέρα έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς. Να βλέπετε οδηγός, driver, μπασκί, εδώ ναι, πέρα Χουγιάτ Μπαχάματ. Μουλκόρπς, ναι. Δηλαδή μουλαράς. Μουλαράς, ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Mm-hmm. Και Ρασελίφαντρε, αυτός ήταν στο πεζικό και πέθανε 2 χρόνια μετά
το τέλος του πολέμου το 20. Ναι. Επομένως, λογικά αυτός είναι που πέθανε από αρρώστια. Αρρώστια. Έτσι. Mm. Το άλλο είναι ότι βλέποντας αυτές τις πλάκες που έχουν τόσες πληροφορίες πάνω, αμέσως παίρνουμε πληροφορίες για το τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, μια επίσκεψη εδώ δεν είναι απλώς να έρθεις και να δεις κάτι, αλλά αμέσως βλέπεις και τι άλλο πέρα από τους μάχημους έχει ένας στρατός της εποχής εκείνη. Μαθαίνεις δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ, Postal Packer. Έτσι, αυτός ο οποίος έκανε... Ταχυδρομείο. Ταχυδρομείο, ναι. Mm-hmm. Postal and Telegraph Department. Department, το Ινδικό, ναι, κιόλας, ξεχωριστό. Βλέπουμε έναν τάφο ξεχωριστό, πιο μεγάλο. Είναι κάποιος βαθμοφόρος, γνωρίζουμε κάποια στοιχεία. Κανονικά, σε ένα βρετανικό κημητήριο όλοι είναι το ίδιο και ακόμα και οι εχμάλωτοι, έτσι, από τον συνταγματάρχη ή τον ταξίαρχο μέχρι και τον απλό τον στρατευμένο, όλοι έχουν τον ίδιο τάφο και μάλιστα στην ίδια σειρά. Εδώ έχουμε μια εξαίρεση, είναι ένας ιδιαίτερος τάφος και είναι major, έτσι, είναι αξιωματικός, είναι συνταγματάρχης των Ινδών και ο οποίος ήταν επικεφαλής του σώματος των μεταφορών. Έτσι. Μεταφορών, ναι. Έτσι. Σώμα μεταφορών, ναι, ο οποίος σκοτώθηκε σε 9 Απριλίου. Το πιθανότερο είναι να έγινε από τους ίδιους τους Ινδούς σε κάποια προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν φτιάξει ολόρημερο το κημητήριο και επομένως και τον το λόγο τον διατήρησαν. Έτσι. Είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος δρεύει σε 150 χώρες και διευθύνεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα και για τη συντήρηση των κημητηρίων του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν δύο τομείς κυρίως στον οργανισμό, ο τομέας του πρασίνου και ο τεχνικός τομέας. Ο τομέας του πρασίνου είτε με στατικούς κυπουρούς είτε με groups, mobile group, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του πρασίνου των κημητηρίων. Και ο τεχνικός τομέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις υπόλοιπες δομές, όπως μπορεί να είναι τείχη, κολόνες, μνημεία και ούτω καθεξής. Η δική σας η αρμοδιότητα εδώ... Υπάρχουν κημητήρια στη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι αναλόγως με το πόσο μεγάλα είναι και την επισκεψιμότητά τους, κυρίως από αυτό, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι στατικοί, κυρίως είναι κυπουροί. Πέρα από αυτό όμως, εμείς σαν mobile group είμαστε υπεύθυνοι για όλα γενικότερα τα κημητήρια, αλλά στην αρμοδιότητά μας είναι κυρίως τα κημητήρια τα οποία δεν έχουν στατικούς κυπουρούς. Αυτά τα κημητήρια δηλαδή εμείς οφείλουμε να τα επισκεπτόμαστε φυσικά πιο τακτικά και φυσικά είμαστε και υπεύθυνοι για τα κεντρικά μας, για το κεντρικό μας κημητήριο στη Μίκρα, στην Καλαμαριά, τα οποία εκεί εδρεύουν και τα γραφεία μας. Είμαστε υπεύθυνοι και στην περιοχή της Κριστόνης για το κημητήριο του Σάριγκον. Είμαστε υπεύθυνοι, όπως σας είπα, φυσικά για το Μόναστηρ, το Ινδικό κημητήριο. Έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος δουλεύει 6 μήνες στο Mobile και 6 μήνες σαν στατικός στην περιοχή του Εσβεστροχωρίου στο κημητήριο Κερέσκοη. Επισκεφτόμαστε επίσης στο Λαχανά. Πηγαίνουμε επίσης στο κημητήριο της Τρούμας όποτε προκύψει, της Δοϊράνης και όλα του Λέμπετε φυσικά που είναι και το μεγάλο κημητήριο και όπου αλλού προκύψει. Και όλα αυτά είναι κημητήρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι κημητήρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμείς είμαστε μια κινητή μονάδα και ερχόμαστε στο κημητήριο τακτικά αναλόγως με την περίοδο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα μέσα στο καλοκαίρι, ξεκινώντας από την Άνοιξη, και στις 10 με 12 μέρες στο χειμώνα. Στο πέρασμα αυτών των χρόνων, των 30 που έχετε ζήσει εσείς εδώ και συντηρείτε εδώ το χώρο, το μνημιακό αυτόν, τι έχετε αντιμετωπίσει? Δυστυχώς είναι το μοναδικό κημητήριο στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο μένει κλειστό, όπως σας είπα, γιατί έχουμε πραγματικά αντιμετωπίσει
ζημιές και δύσκολες καταστάσεις. Επίσης, και εμείς είμαστε αναγκασμένοι, όποιος επισκέπτεται το χώρο, να έρχεται σίγουρα με δύο άτομα, γιατί υπάρχει κίνδυνος και για την προσωπική του ασφάλεια. Και κατόπιν ενημέρωσης. Φυσικά και κατόπιν ενημέρωσης. Αυτά που έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς είναι κυρίως κλεψιές, φθορές, έχουν σπάσει, πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, στην ιδιοκτησία της κοινοπολιτείας, έχουν κλέψει από πόρτες μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει εδώ. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τις αρχές, προσπαθούμε με όμορφο τρόπο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ένα μνημείο, ότι είναι στολίδι για την περιοχή, ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό που αρμόζει στο χώρο. Τα προβλήματα θα μας τα δημιουργήσουν κυρίως Ρωμά ή Τσιγκάνοι που έρχονται να κλέψουν, και το χειρότερο είναι ότι στην περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί εμείς, γιατί μπορεί να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ναρκωμανείς μέσα στο χώρο, που έχει τύχει πάρα πολλές φορές, που θέλουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Μας έχουν πει τι πρέπει να κάνουμε. Ανταπόκριση έχει δηλαδή ο κόσμος? Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί έχουν φροντίσει να ενημερώσουν τα παιδιά, και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη και περηφάνεια για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται με αυτά τα παιδιά. Υπάρχει επισκεψιμότητα και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν κοινότητες ινδουιστικές, γιατί μιλάμε για ένα ειδικό καθεαυτού κημητήριο, δηλαδή όλο το κημητήριο απαρτίζεται από Ινδούς, οι οποίοι μπορεί να ήταν ινδουιστές ή μουσουλμάνοι. Κάποιοι μπορεί να είναι θαμμένοι, κάποιοι μπορεί να είναι αποτεφρωμένοι. Και υπάρχει γενικότερα μεγάλη επισκεψιμότητα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το χώρο επισκέπτονται πάρα πολλά σχολεία. Η ύπαρξη τώρα αυτού του κημητήριου εδώ, σε αυτή την περιοχή, μια δύσκολη περιοχή μεν, αλλά είναι γνωστή? Θα λέγαμε πως όχι. Δηλαδή στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχε μείνει έρημο μόνο. Άλλωστε ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν από τις αποικίες, από την Ινδία, παρά από τη Μητροπολιτική Βρετανία, που όλοι οι βετεράνοι έρχονταν εδώ κατά καιρούς, παραπάνω από μια φορά, γίνονται και κρουαζιέρες. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν πλοία που μέχρι το 1938 πήγαιναν και Καλλίπολη, έρχονταν και στη Θεσσαλονίκη, όπως γίνονται και τώρα. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο φυσικά να έρθουν από την Ινδία, που έπρεπε να ταξιδέψουν 3.000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο καράβι από όπου θα ξεκινούσαν για εδώ. Εκείνο το οποίο έγινε είναι, έχουμε μέσα στη δεκαετία του 2000 τις πρώτες εκ νέου επισκέψεις, οι οποίες δεν γίνονται από την Ινδία, αλλά γίνονται από τις κοινότητες των Ινδών και κυρίως των Σιχ στο Λονδίνο. Αυτοί είναι που πρώτοι επισκέπτονται εδώ, αυτοί είναι που βάζουν τα πρώτα κείμενα στο ίντερνετ, αυτοί είναι που θα τραβήξουν τις πρώτες φωτογραφίες, και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται ένα κοινό το οποίο κατά καιρούς επισκέπτεται αυτό το νεκροταφείο. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι το λιγότερο επισκέψιμο στρατιωτικό νεκροταφείο γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ινδούς έχουμε ειδικές απώλειες και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι είναι φιλοξενούνται στο Βρετανικό νεκροταφείο στο Φάλιρο, και έχουμε επίσης Ινδούς και στην περίπτωση της Καλλίπολης, που εκεί είναι θαμμένοι μέσα στα Βρετανικά νεκροταφεία, και στα νεκροταφεία των μετόπισαν της Καλλίπολης, που είναι στη Λίμνο, που είναι σε ξεχωριστούς ομαδικούς τάφους. Από τη μια πλευρά στο Μούδρο είναι, από τη μια είναι οι Ινδουιστές και από την άλλη είναι οι Μουσουλμάνοι. Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη η παρουσία αυτού του κημητηρίου εδώ? Για τους Θεσσαλονικείς υπάρχει μια μηχανία. Όταν το μαθαίνουν λένε «Α, ναι, τι περίεργο», και μετά υπάρχει μια σιωπή, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Άλλωστε δεν είναι και όλοι οι Θεσσαλονικείς εξοικειωμένοι με την παρουσία των στρατευμάτων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα, για εμάς είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Πώς βάζεις μια μακροχρόνια κατάθεση σε μια τράπεζα και την αφήνεις
και μετά από 25 ή 35 ή 50 χρόνια αυτή θα σου δώσει ένα διαφορετικό κατεπίστευμα. Είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς το αν πρέπει εμείς να το αξιοποιήσουμε ή απλώς να διευκολύνουμε όσους θέλουν να έρχονται εδώ ή όσους έχουν αυτή την πνευματική συγγένεια με τις απώλειες εδώ. Το σίγουρο είναι ότι όλα τα νεκροταφεία του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είναι τα πιο ισχυρά μνημεία του παρελθόντος. Δηλαδή άμα πάρουμε παιδιά έτσι, και πούμε να οι απώλειες αυτό εκείνο ή να δουν και μια ταινία, τους λείπει η αίσθηση το απτό. Έτσι, πολλές φορές πηγαίνουμε παιδιά από σχολεία, ας πούμε πηγαίνω εγώ πολύ συχνά σχολεία από τη Νέα Κρίνη και από την Καλαμαριά, στο νεκροταφείο της Μίκρας. Δεν μου έχει τύχει ούτε μια φορά τα παιδιά να μπουν μέσα και να είναι αδιάφορα. Έτσι. Και σας λέω επίσης ότι... Σέβονται δηλαδή το χώρο και απολύτως. Μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Καταλαβαίνουν. Μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή ό,τι σκέφτονταν έκαναν μέχρι τότε, αυτό το σβήνουν και δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περίπτωση των Βρετανών. Σας λέω ότι πριν από χρόνια, πριν από 11 χρόνια, είχαμε επισκεφθεί με φοιτητές μου το νεκροταφείο στους Βουλιαράτες, στην Βόρειο Ήπειρο, το ελληνικό έτσι. Και είχα φοιτήτρια και φοιτητή οι οποίοι ανήκανε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά ή και ακόμα παραπέρα και οι οποίοι περιπλανήθηκαν μόνοι τους μέσα στον χώρο, είδανε τις πλάκες και όλα αυτά και έχω τραβήξει φωτογραφίες τους χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι που έχουν σταθεί προσοχή. Αυτό καλή τι λέει. Η άνοδος του λεγόμενου σκοτεινού τουρισμού ναι. Παίζει ρόλο, ας πούμε, στην επισκεψιμότητα, θεωρείτε. Παίζει ρόλο. Ο σκοτεινός τουρισμός έχει διαφορετικό κοινό. Δηλαδή, αυτοί που θα έρθουν σε μια τέτοια, ας το πούμε έτσι, εκδρομή, περιήγηση, προσκύνημα, έχουν διαβάσει πολύ καλά. Δηλαδή, δεν έρχονται προετοίμαστοι. Είναι συνειδητοποιημένοι. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλουν να ζήσουν κάτι και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τις καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή στις μελέτες τις οποίες κάνουμε και οι οποίες βλέπουμε που επαληθεύονται, το συνολικό πακέτο των υπηρεσιών είναι, αξίζει περίπου 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά πακέτα μαζικού τουρισμού του all inclusive αυτών που έρχονται στην Ελλάδα. Βλέπουμε πολύ συχνά αφιερώματα, είναι συνήθως μια μπύρα, έτσι ένα μπουκάλι μπύρα που κάποιος την ήπια, έχει στο υπόλοιπο στον προγονό του και είναι μια αφιέρωση. Ναι. Αυτό δεν είναι σκουπίδι. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η επαφή της νέας γενιάς με τους προ-προ-πάπους.